Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ Δευτερολογίας σας. Πρώτον, ως προς την εγκύκλιο. Δεν πρόκειται να ενημερώσουμε τους διευθυντές ότι δεν υπάρχει εγκύκλιος, διότι εγκύκλιος δεν υπάρχει. Το γνωρίζουν οι διευθυντές και άρα δεν μπορούν να την επικαλεστούν. Το σημαντικότερο όμως, το γνωρίζουν και οι μαθητές, όπως ξέρετε πολύ καλά. Οι μαθητές των μαθητικών κοινοτήτων γνωρίζουν ακριβώς τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Εμείς να το ξαναπούμε, όντως, αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά να θέλουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες που λέει και ο λαός μας. Εδώ λοιπόν θα σας παρακαλούσα να μην δημιουργείτε ένα κλίμα εκεί που δεν υπάρχει. Δεύτερο, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν έχει έρθει στο Υπουργείο καμία απολύτως καταγγελία είτε από γονείς, είτε από μαθητές, είτε από κανέναν άλλον. Αυτό δεν σας κάνει και σας εντύπωση? Εγώ δεν λέω ότι αυτά τα κατασκευάζετε. Αλλά προσπαθήστε κι εσείς να προφυλάξετε και τα σχολεία και το κόμμα σας. Διότι πρέπει να ελέγχουμε αυτού του τύπου τις καταγγελίες. Εδώ λοιπόν εγώ θα ήθελα και καλό και τους γονείς, τους συλλόγους γονέων, τις μαθητικές κοινότητες κτλ. Όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, το πρώτο που πρέπει να σκέφτονται είναι να στέλνουν καταγγελίες στο Υπουργείο και στις διευθύνσεις. Τώρα, όπως καλά γνωρίζετε, στα σχολεία, πέρα από το διευθυντή, υπάρχει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Είναι ένα κύτταρο δημοκρατίας ο Σύλλογος Διδασκόντων και πάρα πολλές φορές έχουμε πάρα πολλά θετικά να πούμε για το Σύλλογο των Διδασκόντων, ο οποίος δεν παίζει μόνο ένα παιδαγωγικό ρόλο, αλλά και έναν ρόλο να προστατεύει τις δημοκρατικές κατακτήσεις στα σχολεία. Στο θέμα της Ξάνθης, οι δικές μας γραπτές έχει σημασία, διότι αν εσείς συνεχίσετε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διατάξουμε κάποιο είδους διαδικασία εξέτασης. Διότι οι γραπτές απαντήσεις που έχουμε από τους διευθυντές εκπαίδευσης και από τους περιφερειακούς διευθυντές είναι ότι ουδέποτε υπήρξαν αυτά τα γεγονότα. Και γνωρίζετε κι εσείς ότι πάρα πολλές φορές σε μία ένταση, σε μία κάποιο κνευρισμό της στιγμής μπορεί να γίνονται πράγματα και μετά να μην αναφέρονται ούτε γραπτά ούτε οτιδήποτε άλλο. Εκείνο όμως που φαίνεται βγαίνει από όλες τις διερευνήσεις που κάναμε στις καταγγελίες που μας έχετε επισημάνει είναι ότι το κλίμα το οποίο βγαίνει και τα γεγονότα δεν υπάρχουν. Τώρα, πράγματι συμφωνώ μαζί σας ότι το σχολείο παίζει ένα διαπαιδαγωγικό ρόλο. Θα πρέπει όμως, νομίζω και δεν είναι προφανώς τη στιγμή, να δούμε ποια ακριβώς είναι αυτή η διαπαιδαγώγηση. Το σχολείο είναι ένας δημοκρατικός θεσμός, έχει να κάνει με παιδιά και διδάσκοντες με διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές ιδεολογίες και ευτυχώς συνυπάρχουν όλοι αυτοί μαζί. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη, ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Οφείλουμε άπειρα στους εκπαιδευτικούς μας που δεν έχει καταρρεύσει το σχολείο και το πανεπιστήμιο και τα ΤΕΗ στα χρόνια της κρίσης. Κυρίως όμως πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά να μην γίνονται έρμεα καταστάσεων που και εκείνα πολλές φορές δεν μπορούν να ελέγξουν. Αυτό θέλει από όλους μας και μία υπομονή και μία διαπαιδαγώγηση, όπως λέτε και εσείς, σε βάθος χρόνου. Σας ευχαριστώ.